1, 2, 3, 4. Γεια σας! Γεια σας! Καλώς ήρθατε στις Άνιο Νιούς. Εδώ κάνουμε εικονική πραγματικότητα με τα παιδιά. Έχουμε ένα εργαστήριο εικονικής πραγματικότητας εδώ με τα παιδιά. Αυτό που κάνουμε είναι ότι τους συστήνουμε αυτή την καινούρια νέα τεχνολογία, η οποία μπορεί να μας ταξιδέψει στο χώρο χρόνο. Δηλαδή μπορούν τα παιδιά να πάνε, όπως τώρα θα δείτε, έχουμε πάει στην αρχαία ελληνική μυθολογία μέσα στην εικονική πραγματικότητα. Και το έχουμε συνδυάσει με ένα roller coaster, δηλαδή έχουμε έκρηξη αδρεναλίνης, roller coaster, εκπλήξεις και jump scares, αλλά μέσα από ελληνική μυθολογία. Θα γνωριστούν με το Μινόταυρο, θα τους την πέσουν οι ερηνίες, θα περάσουν μέσα από το βασίλειο του Ποσειδώνα, θα περάσουν μέσα από τα Τάρταρα, θα πέσουν πάνω στον Τιτάνα Κρόνο. Οπότε μαθαίνουμε ελληνική, αρχαία ελληνική μυθολογία, αλλά ζούμε και την αδρεναλίνη της στιγμής, σαν να είμαστε σε Λούνα Πάρκ, αλλά μαθαίνουμε και μια καινούργια τεχνολογία ταυτόχρονα. Ωραίο! Ευχαριστούμε πολύ, τέλεια! Πώς σας λένε? Μπελελή Κατερίνα. Είστε εδώ πέρα μαζί με ποιο δημοτικό? Είμαστε με το 6ο δημοτικό πύργο. Πώς νιώθετε που είστε εδώ μαζί με τα παιδιά? Τετάρτη είναι τα παιδάκια, είναι μια καταπληκτική εμπειρία, και ακόμα και για μένα που είμαι μεγάλη, γιατί έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τις πρώτες ύλες της φύσης και δημιουργούν από το μηδέν φοβερά δημιουργήματα. Πώς νιώθετε που στην πόλη μας υπάρχουν τέτοιου είδους διοργανώσεις και σαν στο σχολείο τις προωθείτε? Βεβαίως, πάντα προωθούμε τέτοιες εκδηλώσεις, τις ψάχνουμε και θέλουμε να πηγαίνουμε σε αυτά γιατί είναι εμπειρία για τα παιδιά. Και είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις στην πόλη μας. Ήταν γενικά ενθουσιασμένο πριν έρθουν εδώ να φανταστώ και τώρα ειδικά ναι. Που τα βλέπουμε είναι ακόμα πιο πολλοί που μπορεί να ζωγραφίζουν και να τους βοηθάει και η κυρία. Ναι, γιατί εκφράζονται και είναι μια ευκαιρία να εκφραστούν, να εκφράσουν τον ιστορικό τους κόσμο, να βάλουν τη φαντασία τους και να φτιάξουν πράγματα. Μας έχει βοηθήσει η καλλιτέχνης, είναι καταπληκτική η κυρία Ειρήνη Μπόικο, φοβερό ταλέντο. Γεια σας, έχουμε μαζί μας την Ειρήνα Μπόικο, σκηνοθέτη. Λοιπόν, θα ήθελα να μάθουμε σχετικά με τη δράση σας. Στο Φεστιβάλ της Ολυμπίας κάνω εργαστήρι για παιδιά Sand Art. Sand Art είναι μια υπέροχη τέχνη που ζωγραφίζουμε εικόνες με την άμμο πάνω σε μια γυάλινη επιφάνεια. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Γενικότερα τα παιδιά που έρχονται εδώ, τι ανταπόκριση έχουν? Έχουμε πολύ θερμή ανταπόκριση. Τα παιδιά ενθουσιάζονται, ζωγραφίζονται και υπάρχουν κάποια παιδιά και το πιο ωραίο είναι αυτό, ότι στην αρχή διστάζουν και λένε «Α, εγώ δεν μπορώ αυτό, δεν μπορώ να ζωγραφίζω» και όμως αυτός είναι ο στόχος του εργαστηρίου, να έρθουμε όλοι και να δούμε πως είμαστε όλοι πάρα πολύ δημιουργικοί. Πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο και να βγει δημιουργικότητα στην επιφάνεια και να δοκιμάσουμε, να μην διστάζουμε, να δοκιμάζουμε πράγματα και να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητα που έχουμε όλοι μέσα μας. Έχετε γυρίσει και μια ταινία, πείτε μας λίγα λόγια. Η ταινία μου έχω παρουσιάσει στο φεστιβάλ που παίχτηκε προχτές στην τελετή έναρξης του τμήματος ντοκιμαντέρ στην Αμαλιάδα. Η ταινία ονομάζεται «Ο Καραγιοζοπαίκτης της Νιών» και έχει να κάνει με ένα παιδί που κατάγεται από την Ελλάδα και είναι 13 ετών και ζει στην Νιών στην Ελβετία και παίζει παραστάσεις Καραγιόζη στα γαλλικά, στα αγγλικά, στην Ελβετία. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι εργαστήριο κάνετε εδώ πέρα? Εδώ κάνουμε το green screen, το αλλιώς trip around Europe, όπου δείχνουμε τα πολύ βασικά πράγματα του green screen, πώς γυρίζεται μια ταινία σε ένα στούντιο χρησιμοποιώντας μια green screen. Αυτό, σε παιδιά δημοτικού κυρίως. Πώς βλέπετε να αντιδρούν τα παιδιά του δημοτικού που είναι και σε μικρές ηλικίες? Τους αρέσει και τι απορίες έχουν εκφράσει? Προς το παρόν δείχνουν να το ευχαριστούνται πάρα πολύ το συγκεκριμένο, γιατί είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές, τα παιδιά, και αυτό μας γεμίζει και εμάς χαρά, δηλαδή το ότι δείχνουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πήρες την ερώτηση τώρα, αλλά γενικά είναι δύσκολο αυτό να το κάνετε live με να αλλάζετε τα σκηνικά και όλα αυτά? Γιατί έχουμε δει ότι έχετε τεράστιο εξοπλισμό και όλα αυτά. Πείτε μας τα εσείς.
Θα είμαστε εδώ μέχρι τη λήξη του φεστιβάλ καθημερινά. Έχουμε αρκετά σχολεία τα οποία θα έρθουν να μας επισκεφθούν. Υπάρχουν και άλλα εργαστήρια εδώ δίπλα, Stand Art, Animation Box και VR Technology. Εμείς ασχολούμαστε αποκλειστικά με το green screen εδώ. Είναι μια πρωτοβουλία του ίδιου του φεστιβάλ. Ο εξοπλισμός αυτός ανήκει στο φεστιβάλ και θα μείνει στο φεστιβάλ. Ευελπιστούμε μετά τη λήξη του 25ου φεστιβάλ αυτού του επαιτειακού να το μεταφέρουμε και σε σχολεία και να γίνει ένα tour γενικά για να μάθουν και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν προλάβει να έρθουν. Τα οποία παιδιά έρχονται είναι ενθουσιασμένα φυσικά. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι θέλουν όλα να δοκιμάσουν και δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να τα προλάβουμε. Λοιπόν, αυτό. Και τελευταία ερώτηση. Συμμετέχετε πολλά χρόνια στο φεστιβάλ καταρχάς? Ναι. Την εμπειρία σας. Και από... πρώτη φορά εγώ συμμετέχω εκ των έσω. Να είμαι μέλος του φεστιβάλ και στο staff και στο οργανωτικό κομμάτι. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω έτσι κι αλλιώς, αλλά επειδή είναι και το 25ο, είναι ένας λόγος παραπάνω. Και τι έρχεστε για τη συνέχεια το φεστιβάλ? Να είμαστε όλοι υγιείς και να όσο μπορούμε, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, σε πρώτη φάση, να παραμένουμε λίγο παιδιά. Για να πλησιάζουμε και εμείς τα παιδιά όσο πιο εύκολα μπορούμε και να μπαίνουμε στη δική τους ψυχοσύνθεση, ώστε να ξέρουμε τι θέλουν εκείνη τη στιγμή, πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε και τι θα κάνουμε να περάσουν καλύτερα. Γιατί όλο αυτό που κάνουμε είναι για να περάσουν τα παιδιά στη καλύτερα και να μάθουν, εννοείται, μέσα στο παιχνίδι. Εσείς? Εμείς, εγώ δηλαδή, το... συμμετέχω τρίτη χρονιά φέτος, πρώτη φορά μαζί με το Σταύρο εκ των έσω και άλλες δύο χρονιές ως θελοντής. Και μακάρι να και εγώ να συνεχίσω να είμαι μέλος του φεστιβάλ, ώστε να βοηθήσω και τα παιδιά και να μπω και εγώ στη δική τους ψυχοσύνθεση, ώστε να τα βοηθήσω και εγώ περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας, καλωσορίζουμε τον Νίκο του Μαδάτο στη συνέντευξή μας. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας έχει δώσει το εργαστήρι του ζωγραφικής για να κάνουμε το Ζάνιο News. Τι εργαστήρι έχετε εδώ πέρα? Εδώ είναι το Lightbox. Ουσιαστικά είναι stop motion animation. Τι γίνεται, είναι μια ζωγραφιά η οποία την κινούμε, δηλαδή έχει, παραδείγματος χάρη, έχει τον κύκλο του πετάγματος ενός σπηλιού. Εντάξει. Δηλαδή μια συνεχεία, μια αλληλουχία κινήσεων, την οποία τα παιδιά την αλλάζουν και γίνεται το ταινιάκι στο κάθε ομάδα. Σας ευχαριστούμε και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Να είστε καλά. Αφή κάτι είπε, ναι, θα με σοκάρει. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των παιδιών στο εργαστήρι σας? Αυτοί θέλουν να με σκοτώσουν. Μετά όμως ευχαριστούνται. Εντάξει, αυτό είναι το νόημα. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Σπύρου. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τις δράσεις που γίνονται εδώ, στο Ξεστρί. Οι δράσεις που γίνονται εδώ, ήδη έχουν περιγράψει ήδη οι εκπαιδευτές τι ακριβώς κάνουν. Επομένως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αναβαθμίζουμε τα εργαστήρια με νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, το E3 Around Europe που είδατε πριν, είναι υπερσύγχρονη τεχνολογία, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη την Ευρώπη και το έχουμε επεξεργαστεί 6 διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. Είναι, θα λέγαμε, η τεχνολογία του μέλλοντος, αλλά εμείς σαν φεστιβάλ που ασχολούμαστε με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, δηλαδή πέρα από το ψυχαγωγικό μέρος και για την εκπαίδευση, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τη γλώσσα της εικόνας συμμετέχοντας και συμμετέχοντας με ένα παιγνιώδη τρόπο. Αυτό στην ουσία γίνεται και στα 3 εργαστήρια. Έχει σημασία τα συνενώσαμε για να μπορεί ένα σχολείο που έχει, ας πούμε, να έρθει με 2 τμήματα να μπορούν να περάσουν από 3 διαφορετικά μέρη, ούτως ώστε να σχηματίσουν μια πιο σφαιρική εικόνα για τα πράγματα. Άρα η συνύπαρξη 3 εργαστηρίων σε ένα χώρο
βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατανόηση και διαφορετικών πραγμάτων. Γιατί όπως είδατε είναι διαφορετική η φύση του κάθε εργαστηρίου, διαφορετικά πράγματα μαθαίνουμε από το κάθε εργαστήριο ξεχωριστά. Οι εκπαιδευτές είναι όλοι καταπληκτικοί, η κυρία Μπόικο ας πούμε το έχει σπουδάσει το αντικείμενο αυτό, το οποίο φαίνεται απλό και πρέπει να είναι απλό αφού απευθύνεται σε μικρά παιδιά, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά αντιλαμβάνονται παίζοντας πάρα πολλά πράγματα γύρω από την εικόνα, από τη βάση της εικόνας, δηλαδή πώς δημιουργείται η κίνηση, πώς εκφράζουμε ένα συναίσθημα κλπ. Αυτά είχα να σας πω για αυτό το χώρο. Την ίδια στιγμή βέβαια γίνονται εργαστήρια σε διαφορετικούς χώρους, μεμονωμένα εργαστήρια, τα οποία θα ολοκληρωθούν το Σάββατο όλα αυτά. Αυτά, παιδιά.